Παρακαλώ. Πώς είστε? Ακούραστοι πάντως, αυτό διαπιστωμένο κάθε καλοκαίρι. Προσπαθούμε, Μαρία, προσπαθούμε. Έτσι. Η καιρή είναι δύσκολη και οπωσδήποτε θέλει μεγάλη προσπάθεια. Τέλος πάντων, καλά πάμε. Σήμερα κάνουμε την 12η δράση μας. Η δράση της βιβλιοθήκης φέτος είναι 25. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, 16 Ιουνίου και θα τελειώσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι μέρες δεν είναι καθορισμένες, δηλαδή έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα, αλλά δεν είναι, ας πούμε, Δευτέρα, Δετάρτη, ένα τυπικό. Να είναι καθορισμένες, έτσι, ναι. Είναι, ας πούμε, σήμερα είναι Τετάρτη, την Παρασκευή πάλι έχουμε μία δράση άλλη, πάντοτε όμως 6 με 8 το απόγευμα. Το Σάββατο 30 εβδόμου έχουμε πάλι μία δράση αυτή την εβδομάδα. Επομένως θα πρέπει αυτοί που θέλουν να έρθουν να παραλάβουν ένα πρόγραμμα που έχουμε στη βιβλιοθήκη και για να το παρακολουθήσουν. Σήμερα εμψυχωτήσει είναι ο Παναγιώτης ο Μιλωνάκης, ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στη βιβλιοθήκη. Από πολύ μικρός συμμετείχε σε όλα τα προγράμματα. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον για τον πολιτισμό της Ιεράπετρας. Έχει γράψει και ένα μυθιστόρημα. Είναι ένα αξιόλογο παιδί. Το γνωρίζουν όλοι, νομίζω. Το γνωρίζουν όλοι. Και σήμερα λοιπόν η δράση, ο ψυχωτής είναι ο Παναγιώτης ο Μιλωνάκης. Την Παρασκευή το θέμα είναι ένα σπιτικό, είναι ένα θέμα με κατασκευές. Η Μαρία η Παναγιωτίδη, η οποία είναι και συνεχώς η συντονίστρια όλων των εκδηλώσεων, αυτή θα είναι ψυχώτρια. Και για να πούμε και το Σάββατο, το θέμα είναι μια ευχή και πάλι είναι η Μαρία η Παναγιωτίδη εμψυχώτρια. Ωραιότατε. Την άλλη εβδομάδα φαντάζομαι ότι θα πάμε πολύ μακριά για να πούμε για τις δράσεις της βιβλιοθήκης. Αλλά θα ήθελα να πούμε για τις για άλλες δράσεις που είναι μέσα στα Κύρβια και αυτά. Δηλαδή την Τετάρτη κάνουμε μία επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο της Ιεράπετρας εδώ στα Βιγλιά. 3 Αυγούστου με ξενάγηση από την αρχαιολόγο Χρύσα Σοφιανού, η οποία είχε την όλη επιμέλεια της ανασκαφής. Θα μας μιλήσει για το πώς ξεκίνησε η όλη διαδικασία της ανασκαφής. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον και για τους γεραπετρίτες αλλά και για τους επισκέπτες της Ιεράπετρας αυτή η επίσκεψη. Η μορφωτική στέγη μαζί με την εταιρεία γραμμάτων συνηθίζει τα καλοκαίρια να κάνει επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους του νομού μας και φέτος, επειδή έχουμε, νομίζω, δεν ξέρω τώρα, έχουμε επισκεφθεί σχεδόν όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, φέτος επιλέξαμε να πάμε στο θέατρο εδώ που έχει φτάσει η ανασκαφή σε ένα καλό σημείο και μπορούμε να δούμε αρκετά πράγματα. Έτσι. Μετά την ανασκαφή θα κάνουμε μία πεζοπορία μέχρι το αρχαίο ρωμαϊκό τείχος που είναι πάλι προς την παραλία, προς τη Σαρακίνα. Και μετά από εκείνη την επίσκεψη και στο τείχος θα πάμε σε μία σε μια ουζερή, τέλος πάντων, παραλιακή, να πιούμε μια ρακή και να ευχηθούμε για το καλοκαίρι. Ωραία. Και για τις γενικά, ναι. Καλά το είπα λοιπόν, ακούραστη, έτσι. Με επίκεντρο τις αρχαιότητες, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε όλοι. Γι' αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Εμείς έχουμε κάνει πάνω από 35 επισκέψεις στις αρχαιότητες της περιοχής μας. Πέρυσι, ας πούμε, είχαμε πάει στο Γαϊδουροφά για δεύτερη φορά και στον Εσταυρωμένο επάνω στην Ανατολή με τον αρχαιολόγο τον κύριο Παπαδάτο. Παρακολουθούμε από κοντά αυτές τις εξελίξεις, μα γιατί είναι ο πολιτισμός μας.
όπως καταλαβαίνεις Μαρία, εάν δεν μαθαίνουμε από αυτά τα πράγματα, δεν προχωράμε και μπροστά. Έτσι, σωστά. Και όχι μόνο, δεν ξέρω αν όλες αυτές οι εμπειρίες μπορούν να μπουν σε ένα βιβλίο το οποίο να διδάσκεται, να πω, με κάποιο τρόπο στα σχολεία. Η τοπική μας ιστορία είναι, νομίζω, είναι ένα θέμα αυτό. Και μπορούν οι εκπαιδευτικοί, μπορεί να μην το έχει, ας πούμε, η ύλη του Υπουργείου, να μην είναι στην ύλη, αλλά μπορούν να κάνουν τέτοιες δράσεις, να βοηθήσουν και με, γιατί εκεί είναι το μέλλον, είναι τα παιδιά, έτσι. Τα παιδιά αυτές οι ηλικίες. Αυτά, εάν έτσι παρακολουθούν τα παιδιά, τότε όλα πάνε καλά. Έτσι. Ήθελα να πω ότι πριν αρκετά χρόνια, ο Γιάννης ο Χριστάκης, ένας πολύ καλός γεραπετρίτης από τους μύθους, είχε γράψει ένα βιβλίο το οποίο το είχαν πάρει τα σχολεία, ήταν αναφερόταν στην ιστορία της Ιεράπετρας και το είχαν σαν ένα θέμα του σχολείου τους, το διαβάζανε δε τα παιδιά. Αυτό το είχε εκδώσει ο Δήμος της Ιεράπετρας και το είχε διανεμηθεί σε όλα τα παιδιά της, στα δημοτικά σχολεία. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι λες τώρα. Ναι, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια καταγραφή, έστω έτσι με απλά λόγια, να μπορούν από το δημοτικό κάποια παιδιά έτσι, να μαθαίνουν τι γίνεται, πού είναι το αρχαίο θέατρο, το Καβούσι. Στην Ιεράπετρα πάρα πολλά πράγματα από τα δημοτικά σχολεία. Ψάχνοντας τέλος πάντων στο ίντερνετ, είδα αυτό τον καιρό κάτι επισκέψεις που κάνανε τα σχολιά σε διάφορες γωνιές της Ιεράπετρας, όπως ας πούμε στην Κλειό που διαβάζει το άγαλμα εκείνο του Μέμου του Μακρύ, ή επάνω στην πλατεία Μακρύ με τις τρεις κόρες που είναι στο συντριβάνι. Μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση είδα των σχολείων, των παιδιών πάνω σε αυτά τα θέματα και τα θαύμασα πραγματικά. Γίνονται πολλά πράγματα, αλλά ίσως δεν τα αντιλαμβανόμαστε κιόλα. Ίσως να είναι έτσι, αλλά εμείς νομίζω έχουμε την υποχρέωση να το πούμε, να το θυμίσουμε. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί αξιότατοι που μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και σε μια χώρα, σε μια ώρα ευέλικτης ώρας θα μπορούν να μιλήσουν στα παιδιά γι' αυτό. Έτσι να μάθουν. Γι' αυτό το ξαναλέω για να μας γίνει έτσι συνείδηση. Ωραία. Λοιπόν, οπότε την Τετάρτη έχω σημειώσει στο αρχαίο θέατρο. Τετάρτη, λοιπόν, 3 Αυγούστου έχουμε αυτή την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του θεάτρου. Ωραία. Με την, και να πάω και την Παρασκευή, 5 Αυγούστου, την άλλη Παρασκευή, 5 Αυγούστου, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου, παρουσιάζεται μια θεατρική, ένα θέατρο, μια ομάδα που λέγεται Πείραγμα. Το θέμα είναι η ζωή και ο θάνατος του Ναπολέοντα Σουκατζίδη. Πρόκειται για έναν μικρασιάτη ακροναυτιώτη αγωνιστή, ο οποίος έζησε εδώ στην Ιεράπετρα και στο Ηράκλειο για πολλά χρόνια, έδρασε εδώ στην Ιεράπετρα, συνεργάστηκε με πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω ότι ίδρυσε και το εργατικό κέντρο της Ιεράπετρας και ο οποίος τέλος πάντων ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για τις ιδέες του και στο τέλος σκοτώθηκε από τους Γερμανούς την Πρωτομαγιά μέσα σε 200 Έλληνες που τέλος πάντων είχαν διαλέξει. Τέλος πάντων είναι μια μεγάλη ιστορία. Αυτό λοιπόν το θέμα που λέγεται «Ο κύκλος των μάταιων πράξεων» και βασίζεται σε ένα βιβλίο του Σπύρου Τζόκα με τον ίδιο τίτλο, θα παρουσιάσουμε σε διασκευή και σκηνοθεσία Αγγελικής Κασόλα. Οι ηθοποιοί που παίζουν, να σας πω ένα λεπτό. Οι ηθοποιοί λοιπόν είναι ο Γιάννης Καρούνης και στο ρόλο της ερμηνευτικιάς του, της Χαράς Λιουδάκη Κυπρέου, η Ειρήνη Μελά.
Εμβόλυμα τραγουδάει η Νατάσα Τζαβέλα Παπαδοπούλου. Νομίζω ότι και αυτό το θέμα, το οποίο, στο οποίο, για το οποίο συνεργάζεται εκτός ας πούμε από το Δήμο, η Κοινοπολιτεία, ο Σύλλογος Ιεραπετρητών Αθήνας και το Εργατικό Κέντρο εδώ της Ιεράπετρας, νομίζω ότι θα δώσει έτσι πολλές πληροφορίες για εκείνη την εποχή, τη δύσκολη εποχή που περνούσε όλη η Ελλάδα και φυσικά και η Ιεράπετρα. Τους καλούμε όλους τους γεραπετρίτες να μας έρθουν και να μας θυμίσουν την παρουσία αυτό. Τους, να έρθουν και να μας θυμίσουν με την παρουσία τους. Νομίζω ότι κάτι τέτοια θέματα πρέπει να τα παρουσιάζουμε συγχρόνως με τα άλλα πολιτιστικά θέματα που έχουν τα κύρβια. Νομίζω ότι και τα θέματα που αγγίζουν την δικιά μας την ιστορία πρέπει να τα παρουσιάζουμε. Και αυτός είναι ο σκοπός. Έχουμε και εμείς ένα τέτοιο ρόλο από εδώ, τα τοπικά ραδιόφωνα, έτσι, να παρουσιάζουμε βεβαίως τον πολιτισμό μας και τις δράσεις που γίνονται. Ευχαριστούμε για την βοήθειά σας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, ενδιαφέρουσες δράσεις, πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις. Εγώ εύχομαι να υπάρχει συμμετοχή και για και τις δύο αυτές που τονίσατε δράσεις, και για το Αρχαίο Θέατρο αλλά και για την δράση πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Τι άλλο, να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλές επιτυχίες και καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε, Μαρία, γιατί πρέπει οι δράσεις μας, ας πούμε, εκτός από αυτές τις δύο που σου λέω, δεν τελειώνουν, γιατί η βιβλιοθήκη μέχρι τον Σεπτέμβριο θα λειτουργεί. Μέσα στα κύρβια, από τις 25 αυτές δράσεις που έχουμε, έχουμε εντάξει τις δύο για να μπουν στο πρόγραμμα. Δεν μπορούσαν να μπουν και οι 25, γιατί θα έπρεπε να είχαμε ένα δικό μας πρόγραμμα κυρβίων, τέλος πάντων. Ναι, σωστό και αυτό. Και εντάξαμε τις δύο, αυτή που είναι σήμερα και αυτή που θα είναι 9-8. Παρ' όλα αυτά, 9-8 είναι και ένα πολύ ωραίο θέμα, είναι, μαθαίνουμε τα οριγκάμι με την Ειρήνη την Ψαρού, τη δασκάλα, εξαιρετική βοηθός, και την ευχαριστούμε για την, από τη βιβλιοθήκη μας. Αλλά και όλα τα θέματα, εάν πάρετε το πρόγραμμα ας πούμε της βιβλιοθήκης, όλα τα θέματα είναι ενδιαφέροντα και καλούμε τα παιδιά με τους γονείς τους. Χαιρόμαστε όταν έρχονται γονείς, γιατί συμμετέχουν και αυτοί, και ξέρεις, ξαφνικά για 2 ώρες μπορεί να γίνεις και εσύ παιδί. Σωστά. Να το διασκεδάσεις δηλαδή με τα παιχνίδια που κάνουμε εκεί μέσα. Η συμμετοχή, μπορώ να το πω, είναι 1 ευρώ για κάθε παιδί, δηλαδή είναι πολύ συμβολική τιμή για Για να μπουν και τα παιδιά, δηλαδή, ότι ναι, ότι κάτι γίνεται, αλλά και για να προμηθευτεί τα μανταλάκια, ας πούμε, σήμερα. Και τα μανταλάκια, βέβαια, όλες αυτές τις... Αυτό. Έχουμε, να σου πω, έχουμε την... συμμετέχουμε... Οι δράσεις αυτές γίνονται υπό την αιγίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, με αποκλειστικό δωρητή τον Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά επειδή τώρα, όπως ξέρετε, ο Σταύρος Νιάρχος κάνει ένα μεγάλο έργο στο Δέλτα, είναι η βιβλιοθήκη και η λυρική σκηνή, θα μεταφερθούν εκεί κτλ. Έχουν αυτά τα πολύ λίγα έξοδα που μας κάλυπταν, έχουν εξανεμιστεί, δεν υπάρχουν δηλαδή. Αυτό το 1 ευρώ που δίνει το παιδί στην κάθε δράση, μόλις και μεταβίας θα καλύψει τις ανάγκες των χρωμάτων, των όλων αυτών. Των υλικών τέλος πάντων που χρειάζεται. Ναι, του υλικού τέλος πάντων που χρειάζεται αυτές οι 25 δράσεις. Θα ήθελα, Μαρία, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για μια νέα έκδοση που έχει κάνει η Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης και που αναφέρεται στην ιστορία του νομού Λασιθίου. Είναι ένα δίτομο βιβλίο, έχει εκδοθεί πριν 1 μήνα, ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει, αλλά θα ήταν καλό
κάποια στιγμή, αν θα ήθελες να μιλήσουμε γι' αυτό, το έργο, εννοείται, που είναι πραγματικά κάτι mm-hmm. που προσφέρει πάρα πολλά στον ομό Λασιθίου, mm-hmm. Που από ό,τι ξέρουμε, ο νομός Λασιθίου πάντοτε ήταν πολύ φτωχός σε όλες αυτές τις δράσεις της υπόλοιπης Κρήτης. Έτσι βρεθήκανε 15 ερευνητές, οι οποίοι ψάξανε όλες τις πηγές και βρήκανε στοιχεία και είδαμε ότι ο νομός Λασιθίου δεν ήταν κατώτερος σε κανένα χρονικό διάστημα στην ιστορία. Ναι. Mm-hmm. Είναι όμως μια μεγάλη ιστορία αυτή και θα ήθελα κάποια άλλη μέρα που θα το διαθέσεις. Να φιλοξενήσουμε, εννοείται, και να έρθει από εδώ να δούμε και το βιβλίο, να το παρουσιάσουμε, βεβαίως, να δούμε και από μέσα τι γράφει, έτσι, να δηλαδή, και πού μπορούμε να το βρούμε. Ευχαρίστως, εννοείται, στη διάθεσή σας. Τώρα μας δίνετε μια είδηση για αυτό το βιβλίο, το Δίτομο. Δεν έχει κυκλοφορήσει, λέμε, ακόμα, και είναι ιστορία του Λασιθίου. Έτσι. Του νομού Λασιθίου. Ιστορία του Λασιθίου. Από ποια χρονολογία και μετά, έτσι, για 2-3 πράγματα. Από τη Μινωική εποχή. Α, τόσο καλά. Από τη Μινωική εποχή, από την αρχή του. Της ιστορίας, τέλος πάντων. Της Κρήτης, από όσο Μέχρι πριν 50 χρόνια, ας πούμε. Τέλεια. Γιατί η ιστορία των 50 χρόνων των τελευταίων ακόμη δεν έχει γραφτεί. Mm. Αλλά μέχρι πριν 50 χρόνια, εκεί στον πόλεμο και τα λοιπά, είναι γραμμένα από αντίστοιχους ερευνητές. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα χαρούμε πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε το βιβλίο και να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας, έτσι να τους ταξιδέψουμε σε αυτά τα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι και σε όλους εδώ, σας. Να είσαι καλά, Μαρία. Και καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα. Ωραία πράγματα.